Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και σας συγχαίρω για τη δυνατότητα που είχατε να πάρετε αυτό το πολύτιμο υλικό που εμείς ακόμα δεν το έχουμε προωθήσει, γιατί δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμα. Αλλά από τη στιγμή που το πήρατε από το Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάτε διευκρινίσεις, είμαστε στη διάθεσή σας να πούμε 10 πράγματα για αυτό το πολύ σημαντικό για το νησί μας project. Ένα πρόγραμμα που προβάλλει τον πολιτισμό του νησιού μας και μέσω του πολιτισμού επιβεβαιώνει και αυξάνει την επισκεψιμότητα και μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα της Κεφαλονιάς ότι η Κεφαλονιά είναι ποιοτικός προορισμός ακριβώς γιατί είναι το νησί του πολιτισμού. Θέλω να κάνω τη σύσταση των ανθρώπων οι οποίοι είναι συμπροταγωνιστές σε αυτή την ιστορία. Είναι ο κύριος Μπαζίγος ως πρόεδρος του Κορυαλλινίου Ιδρύματος και αντιπρόεδρος το ίδιο είναι. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος. Μόνο στους δημάρχους είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Στους πρόεδρους, αντιπρόεδρος των Ιδρυμάτων είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ο πολύ αγαπητός φίλος κύριος Μπαζίγος, διευθυντής επιστρατών της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου που είχα την τιμή να υπηρετώ και εγώ. Και τώρα αντιπρόεδρος του Κορυαλλινίου Ιδρύματος. Το Κορυαλλένιο Ίδρυμα εμείς θεωρούμε ότι είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει το νησί μας από άποψη πολιτισμού και μέσα στην πολιτική του Δήμου Κεφαλονιάς είναι να προβάλλουμε αυτό τον πολύτιμο θησαυρό όσο μπορούμε περισσότερο. Ο λόγος της προβολής είναι διπλός. Πρώτον, για να αναδείξουμε αυτό το πλούτο και δεύτερον, αναδεικνύοντάς το, να δημιουργήσουμε πιο γερές δυνατότητες και βάσεις για τη στήριξή του, την υποστήριξή του με διαφόρους τρόπους. Ο κ. Μπαζίγος λοιπόν είναι δίπλα μου. Δίπλα στον κ. Μπαζίγο είναι η κυρία Μαραβέγια. Η κυρία Μαραβέγια είναι συνεργάτης, είναι εργάζεται στο Κορυαλλένιο Ίδρυμα, από τους έφορος του μουσείου, από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Που βγάζει το πρόσωπο του μουσείου, έχει τις γνώσεις για να βγάλει. Δουλεύει πάρα πολλά χρόνια, θα σας τα πει η ίδια. Εγώ κάνω τη σύσταση αυτή τη στιγμή και μετά πάμε σε λεπτομέρειες. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την ιστορία του Κορυαλλινίου, γνωρίζει τους τρόπους της προβολής. Έχουμε μια πολύ δυναμική συνεργασία. Και το πρώτο μέρος αυτού του διεθνούς προφίλ είναι με την επίσκεψη στον Ανδρέα Μποτσέλη, το Διεθνή Τενόρο, όπου και το Κορυαλλένιο ήταν μέρος αυτού του project. Στις Βρυξέλλες φυσικά θα πρωταγωνιστήσει μέσω της έκθεσης που θα γίνει και όχι μόνο. Δεξιά μου είναι η κυρία Τζουρντινέτη, Ελιζαμπέτα Τζουρντινέτη, είναι η Ιταλίδα δημοσιογράφος, μέλος διεθνών οργανισμών δημοσιογραφικών, άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ την Κεφαλονιά. Είχα την τύχη να την συναντήσω στο Αρέτσο, όπου είχε γίνει πάλι μια εκδήλωση στην Τοσκάνη για το ACUI. Και μέσω αυτής της γνωριμίας συνδυάστηκε και με την γραμμή της Ryanair με Πίζα που έχουμε και γενικά την ενίσχυση της επισκεψιμότητας από Ιταλία και με Τοσκάνη. Έχει έρθει αρκετές φορές στο νησί, συνεργάζεται με τον κύριο Γαλιατσάτο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Μας βοηθάει πάρα πολύ, αμυστή, το τονίζω αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται περί ενός κεφαλαίου που έχουμε βρει και το τρώμε. Όλοι βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας για να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Και πρωταγωνίστησε στην ιστορία με τον Ανδρέα Μποτσέλη και πρωταγωνιστεί φυσικά και εδώ, διότι όπως καταλαβαίνετε, για να γίνουν τέτοια βήματα χρειάζονται διεθνείς επαφές. Και είναι και ο Νίκολα Τσενσίνη που θα τον γνωρίσετε αργότερα. Και η κυρία Μιλένα Μεσάρη. Η κυρία Μεσάρη έχει τιμηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με το μετάλλιο του Υπότη. Είναι εκπαιδευτικός, είναι αντιπρόεδρος του Μετεράνεο. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο project με τον Ανδρέα Μποτσέλη, είχε παρουσιαστεί εκεί. Μας βοηθάει πάρα πολύ για την έκθεση σε συνεργασία με την Κατερίνα, την κυρία Μαραβέγια. Ο σύζυγός της, ο Νίκος ο Μεσάρης, μας βοηθάει πάρα πολύ με το να στηθεί όλη αυτή η έκθεση, η οποία, επαναλαμβάνω, γίνεται με ίδια μέσα. Δηλαδή με το πάθος του ανθρώπου που πραγματικά αγαπάει και υπηρετεί το νησί του. Πριν λοιπόν σας πω περισσότερα, θα ήθελα να μιλήσει ο κύριος Μπαζίγος πρώτα, να κάνει ό,τι τοποθέτηση θέλει και μετά θα σας πω για το project αυτό καθ' αυτό. Κύριε Μπαζίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια και ευχαριστώ φίλε Βαγγέλη. Απλώς εμείς στην συνδιοργάνωση που έχουμε αναλάβει θα την πλαισιώσουμε με 20 περίπου φωτογραφίες από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς του 1953. Αυτές θα ήθελα να είναι και η Κατερίνα εκεί, η κυρία Μαραβέγια, να επεξηγήσει, να πει την ιστορία των σεισμών κτλ. Ήδη έχουμε φτιάξει ένα
ένα δισέλιδο περίπου αφιέρωμα σε αυτή την προβολή των νησιών μας και ιστορικά να αναδείξει ας πούμε την εποχή εκείνη, τη δυσκολία της επιβίωσης που είχαμε μετά τους σεισμούς, τα οποία θα τα αναλύσει πολύ γρήγορα, περιεκτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος ας πούμε τι σημαίνει δυστυχία, τι σημαίνει καταστροφή, τι σημαίνει να έχεις χάσει τους δικούς σου και να μην ξέρεις πόσοι έχουν χαθεί, που βρίσκονται και τι κάνουν. Όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο μιας οικονομικής άνεσης που θα έπρεπε να έχει το Κοριαλένιο για να στείλει την κυρία Μαραβίγια στις Βρυξέλλες. Βέβαια μπορεί να μείνει μια-δυο μέρες εκεί πέρα, βέβαια τα έξοδα είναι υπέρογκα, είναι περίπου 1.000 ευρώ και τα οποία είναι δύσκολα να ευρεθούν αυτή την εποχή. Το Κοριαλένιο, ξέρετε πόσο δύσκολα περνάει αυτό τον καιρό, θυμάστε με τις λευκές απεργίες, με τα 1.000 που έχουμε περάσει. Δυστυχώς περιμένουμε, δεν βλέπουμε φως από πουθενά, προσπαθούμε εκ των ενόντων. Ακόμα. Ελπίζουμε, ναι, ακόμα. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο εμείς θα συμμετάσχουμε, θα συνδιοργανώσουμε, αλλά η παρουσία μας θα είναι λίγο προβληματική πια μετά ναι, θα είναι βέβαια από άλλους λόγους, όχι από αυτούς, αλλά από οικονομικούς λόγους θα είναι δύσκολη η παρουσία μας και η αντιπροσώπευσή μας ας πούμε, σε αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο και πολύ εξαιρετικό ας πούμε, project που ετοιμάζεται. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας είναι πολύ ισχυρή, πολύ τιμητική και θα είναι με τον καλύτερο τρόπο και πραγματικά θα δώσουμε τη δυνατότητα να δούνε στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη δύναμη του Κοριαλενίου Ιδρύματος, που είναι ο ουσιαστικός πολύτιμος θησαυρός του νησιού μας. Όχι ο θρησκευτικός, ο πολιτικός, για να μην μπερδευόμαστε. Ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μαραβέγια. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ για την που με καλέσατε σε αυτή τη συνέντευξη εδώ. Θέλω να σας πω ότι το Κοριαλένιο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο συμμετέχει με μια σειρά φωτογραφιών από την περίοδο των σεισμών, όπου σε αυτό το φωτογραφικό υλικό μπορεί να δει κανείς την μεγάλη καταστροφή που συνέβη εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να δει κάποιος πάρα πολύ και την ανθρωπιστική βοήθεια τόσο των Ελλήνων αλλά και των ξένων κρατών στο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο εκείνη την εποχή. Κανείς βλέπει μέσα από αυτό το φωτογραφικό υλικό τη δύναμη της βοήθειας, του εθελοντισμού, αλλά και τη δύναμη η ίδια η ζωή να συνεχίσει το έργο της. Αυτά, σας ευχαριστώ. È davvero un privilegio poter seguire assieme questo progetto. In ena pronomio na borume na parakolosume mazi afto to project. Prima di tutto come italiana. Prota san italida. E poi come persona che davvero si è innamorata di questa isola. Che metà san atomo pu pragmatika erotevteke afto to nisi. E non ultimo come professionista. Και τελικά σαν επαγγελματίας δημοσιογράφος. Perché ho il privilegio storico. Έχω το ιστορικό προνόμιο. Di poter dare un piccolo contributo. Να μπορώ να δώσω μια μικρή συνεισφορά. Al tema dell'identità culturale. Στο θέμα της πολιτιστικής ταυτότητας. Dell'Europa. Της Ευρώπης. E quindi di tutti noi. Και επομένως όλων και όλων ημών εμάς. E prima ancora di parlare del progetto, και πριν ακόμη να μιλήσω για το σχέδιο project αυτό, un ringraziamento pubblico, μια ευχαρίστηση δημόσια, al comune di Cefalonia, στο Δήμο της Κεφαλονιάς, in particolar modo al vice sindaco Κεκάτος, και κυρίως στον αντιδήμαρχο Κεκάτο, che dal primo momento, που από την πρώτη στιγμή, ha risposto con entusiasmo, απάντησε με ενθουσιασμό, a questa proposta, σε αυτή την πρόταση, davvero particolare, ιδιαίτερη, πραγματικά, singolare, μοναδική, ma che senz'altro, και η οποία οπωσδήποτε, lascerà il suo segno in Europa, θα αφήσει το στίγμα της στην Ευρώπη.
E a tutti gli amici, naturalmente, che hanno creduto e continuano a crederci. Και σε όλους τους φίλους που πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτό. Questo progetto ha due valori guida. Αυτό το σχέδιο έχει δύο αξίες που μας οδηγούν. Il valore della memoria. Η αξία της μνήμης. E il valore della solidarietà. Και η αξία της αλληλεγγύης. Il titolo, infatti, con il quale ci proponiamo a Bruxelles il 26 giugno. Ο τίτλος φυσικά με τον οποίο παρουσιαζόμαστε στις 26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. È Cefalonia, un'isola di pace, di solidarietà e di dialogo. Είναι Κεφαλονιά, ένα νησί της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του διαλόγου. È parte da due importanti anniversari che l'isola quest'anno ricorda. Και όλο αυτό ξεκινάει από δύο επετείους που το νησί μας γιορτάζει φέτος. Nel 43, quindi 70 anni fa, il terribile massacro, terribile eccidio cosiddetto di Cefalonia, in cui morirono migliaia di soldati e di civili greci. Το 43 που του πολέμου, κατά την που φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια αυτής της τρομερής σφαγής και των Ιταλών αλλά και συμπατριωτών μας. Il terribile terremoto del 53 che distrusse quest'isola. Και το φρικτό σεισμό του 43 που κατέστρεψε αυτό το νησί. 53, συγγνώμη, έμεινα στο προηγούμενο. Quindi due valori guida, la memoria e la solidarietà. Λοιπόν, δύο αξίες που μας οδηγούν η αλληλεγγύη. La solidarietà, hai detto? I due valori guida, la memoria e la solidarietà. I mnimi che gli allenghi. Perché senza memoria non si può costruire. Γιατί χωρίς μνήμη δεν μπορούμε να χτίσουμε. Ma una memoria che deve sapersi riconciliare con il passato. Αλλά μια μνήμη που πρέπει να συμφιλειωθεί με το παρελθόν. E la solidarietà, che è il valore che rende l'uomo umano. Και η αλληλεγγύη που καταστά τον άνθρωπο άνθρωπο. E così come nel 43, και έτσι όπως το 43, gli abitanti di Cefalonia aiutarono dopo l'8 settembre del 43, furono solidali con i soldati italiani. Έτσι όπως λοιπόν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς το 43 βοηθήσανε με τις πράξεις αλληλεγγύης τους Ιταλούς στρατιώτες. E fu una grande dimostrazione di amore verso l'uomo. Che ήτανε μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο δείγμα αγάπης ως προς τον άνθρωπο. Così nel 1953 l'isola di Cefalonia. Έτσι και στο 1953 το νησί της Κεφαλονιάς. Dopo il terribile terremoto ricevette l'aiuto della comunità internazionale di molti paesi. Μετά από το σεισμό του 53 δέχτηκε όλη αυτή τη βοήθεια από αλληλεγγύης βέβαια από πάρα πολλά κράτη. Eravamo in anni difficili. Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Non esisteva la protezione internazionale organizzata. Δεν υπήρχε η κρατική βοήθεια οργανωμένη. Quindi fu un gesto assoluto, volontario. Ήτανε μια πράξη απόλυτα εθελοντική. Di grande attenzione, di grande solidarietà verso il popolo di Cefalonia. Μεγάλης προσοχής και μεγάλης αλληλεγγύης προς το κεφαλονίτικο λαό. Ecco, partendo da questi due valori, noi vogliamo presentare a Bruxelles. Έτσι, ξεκινώντας από αυτές τις δύο αξίες, θέλουμε να παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες. Portando sulle nostre spalle questi valori, φέρνοντας στις πλάτες μας αυτές τις αξίες, guardando al futuro, κοιτώντας το μέλλον, alle generazioni presenti e future, στις γενιές τις παρούσες και τις επόμενες, lanceremo un appello, θα δώσουμε μία πρόσκληση. Nella fattispecie sarà il vice sindaco che Katos a farlo. Che θα είναι βεβαίως ο δήμαρχος και Katos που θα την κάνει. Alla comunità internazionale. Στην διεθνή κοινότητα. Europea. Ευρωπαϊκή. Perché insieme possiamo costituire un network, Ring Rise Network. Γιατί μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα network, το Ring Rise Network. In cui il comune di Cefalonia, l'isola di Cefalonia sarà leader. Στο οποίο ο Δήμος της Κεφαλονιάς, το νησί της Κεφαλονιάς θα είναι πρωτεργάτης.
per costituire un network, quindi una rete, για να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο, το network, di città o di luoghi che come Cefalonia sono diventati simbolo dell'efferatezza umana. Να χτίσουμε λοιπόν ένα σύμβολο από πόλεις και χώρες που γίνανε δείγμα αυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ma che hanno conosciuto la solidarietà, και που, e che που γνώρισαν την αλληλεγγύη, perché non si perda questa memoria, για να μην χαθεί αυτή η μνήμη, insieme si possano fare delle cose, delle iniziative, μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να πάρουμε πρωτοβουλίες, per arrivare all'obiettivo finale, για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, di costituire in Cefalonia, να φτιάξουμε στην Κεφαλονιά, quest'isola del Mediterraneo, αυτό το νησί της Μεσογείου, in un'area oggi particolarmente difficile, σε μια περίοδο σήμερα αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα δύσκολη, politicamente difficile, πολιτικά δύσκολη, possa diventare un esempio virtuoso, να μπορέσει να γίνει ένα παράδειγμα, δυνατό παράδειγμα, di pace, di solidarietà e di dialogo, ειρήνης, αλληλεγγύης και διαλόγου, attraverso la costituzione di un centro studi, διαμέσου της ίδρυσης ενός, ενός ιστορικού κέντρου, sui conflitti contemporanei, ιστορικού κέντρου σπουδών στις σύγχρονες διαμάχες, τα υπόπολη των λαών. Conflitti che non sono i conflitti di guerra, διαμάχες που δεν είναι διαμάχες πολέμου, ma i conflitti che ogni giorno noi viviamo, αλλά διαμάχες που καθημερινά ζούμε, perché siamo chiamati alle nuove sfide. Γιατί για να challenge, sfida. Για να διεκδικήσουμε και άλλες δυνατότητες. Sfide come l'integrazione tra nazioni diverse, tra popoli diversi, quindi l'immigrazione. Για παράδειγμα, η μετανάστευση. Conflitti legati alla difficoltà, religioni diverse, quindi conflitti interreligiosi. Διαμάχες θρησκευτικές. Conflitti tra ricchezza e povertà. Ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Interculturali. Πολιτιστικές. Ed altro. Και άλλες διαμάχες. Quindi questo è il progetto. E Cefalonia propone alla comunità europea, al Parlamento europeo, scelto non a caso. Η Κεφαλονιά προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο το διαλέξαμε όχι τυχαία, perché nello scorso ottobre, γιατί τον προηγούμενο Οκτώβρη, l'Unione Europea, particolarmente il Parlamento Europeo, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ha ricevuto il premio Nobel per la pace, δέχτηκε το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη, e per noi, quando abbiamo rivolto la nostra lettera a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, και εμείς όταν απευθύναμε το γράμμα μας στον κύριο Μάρτιν Σούλτς, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, abbiamo identificato nel Parlamento Europeo, abbiamo visto il Parlamento Europeo, Κοινοβούλιο, il luogo simbolo della pace, το ιδανικό μέρος που συμβολίζει την ειρήνη, il luogo del superamento dei conflitti, το μέρος όπου θα μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι διαμάχες, il luogo dove hanno casa 27 nazioni, όπου πάλι τον τόπο όπου έχουν τη στέγη τους 27 χώρες, con la loro cultura, con la loro identità, με τον πολιτισμό τους, με την ταυτότητά τους, per costruire insieme, για να χτίσουμε μαζί, un'identità comune, ovvero quella europea, μια κοινή ταυτότητα, δηλαδή την ευρωπαϊκή. Quindi, per concludere, λοιπόν, για να τελειώσω, è la cultura che ci spinge in questo progetto. Είναι ο πολιτισμός που μας σπρώχνει σε αυτό το σχέδιο. Un forte significato di identità culturale. Μια πολύ δυνατή
ταυτότητα πολιτιστική. Di quest'isola. Αυτού του νησιού. Della sua storia. Της ιστορίας του. Delle sue tradizioni. Και τις παραδόσεις του. Del suo popolo. Του λαού του. Senza tutto questo non ci sarebbero stati questi valori. Χωρίς όλα αυτά δεν θα υπήρξαν αυτές οι αξίες. La memoria e la solidarietà. Η μνήμη και η αλληλεγγύη. Che presenteremo a Bruxelles. Που θα παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες. Come valori guida. Σαν αξίες που μας οδηγούν, πρωτοστάτες. Per dare il nostro contributo. Για να δώσουμε τη συμβολή μας. Alla costruzione. Στην ίδρυση. Dell'Europa che vogliamo. Της ίδρυσης της Ευρώπης που θέλουμε. Και μπέλο, μπράβο, Ελισαβέτα. Thanks a lot, Ελισαβέτα. Ελισαβέτα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Τζορτινέτη. Να παρακαλώσω και την κυρία Μεσάρ. Η Κεφαλονιά στις 26 Ιουνίου θα καταφέρει με όλες μας τις δυνάμεις εδώ να στρέψει όλα τα βλέμματα του Κοινοβουλίου επάνω της όλη την ημέρα. Νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό και ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να είναι το κέντρο της Ευρώπης. Θα είναι το κέντρο της Ευρώπης, η δική μας η Κεφαλονιά. Και όχι μόνο θα είναι το κέντρο της Ευρώπης, αλλά θα βοηθήσει στην στροφή αυτής της Ευρώπης, που έχασε το δρόμο της κυριολεκτικά αυτά τα χρόνια, να μας ξαναδώσει τις αξίες που εμείς ζητήσαμε η γενιά του 50, του 60 εδώ πέρα, και να ξαναβρούμε και εμείς το δρόμο της μαζί της. Εγώ είμαι συγκινημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κεκάτο και όλους εδώ που με έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, και θα κάνω ό,τι μπορώ. Ακούγοντας κανείς την κυρία Τζορτινέτη, βλέπει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατ' ουσίαν δεν έχουν σχέση με την Κεφαλονιά, απλώς γνωρίζουν την Κεφαλονιά, γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της Κεφαλονιάς ανά τον κόσμο. Και φυσικά και την κυρία Μεσάρη, την κυρία Μαρκουτζά, χρόνια εκπαιδευτικός, πώς μας βοηθάει με την ψυχή της πραγματικά για να γίνει αυτό πραγματικότητα, και είχε και μια εντυπωσιακή παρουσία στο project με τον Ανδρέα Μποτσέλη. Μίλαγε επί μια μισή ώρα. Η κυρία Μεσάρη είχε τον τρόπο, την παιδεία και την κουλτούρα να κάνει τον κύριο Μποτσέλη να μιλάει επί μια μισή ώρα για την Κεφαλονιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το νησί μας και για όλους μας. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το πρόγραμμα δύο κουβέντες και να μην σας κουράσουμε άλλο. Το συνέδριο αυτό στηρίζεται πάνω σε δύο αξίες. Η μία αξία είναι η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αιχμαλώτους πολέμου το 1943, πριν δηλαδή εφαρμοστούν και καθιερωθούν από τον ΟΗΕ. Στην Κεφαλονιά, αυτό είναι ένα διεθνές παράδειγμα, τον χθεσινό σου εχθρό και κατακτητή, την επόμενη να τον φυλάς, να τον προστατεύεις με κίνδυνο τη ζωή σου και της οικογένειάς σου. Αυτά είναι πρωτόγνωρο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στη διεθνή πολιτιστική ιστορία. Αυτό το κομμάτι αναδεικνύουμε, και αυτό αντί να το λέμε στο εντός εισαγωγικό χωριό μας ή στο νησί μας, το λέμε στο κέντρο της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, στο κέντρο του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το είπαμε λόγω του ότι δεν θέλαμε να γίνει υπόθεση ενός κόμματος ή μιας παράταξης. Πήγαμε κατευθείαν στον Μάρτιν Σούλτ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, να τον ρωτήσουμε αν θα τον ενδιέφερε αυτό το πράγμα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να το τονίσουμε. Ο κύριος Σούλτ θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι πρεσβεύει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό όχι μόνο το στηρίζει, αλλά το βάζει και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και το ουσιαστικό. Το δεύτερο, εξίσου ουσιαστικό για άλλους λόγους, είναι το 1953, 10 χρόνια αργότερα, η Κεφαλονιά έγινε αποδέκτης αυτής της αλληλεγγύης, δηλαδή πριν να γίνει η ΕΟΚ, χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο, ήρθαν και στήριξαν την Κεφαλονιά. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία. Στήριξαν οικονομικά, με δωρές, φτιάχνοντας καινούργια χωριά, φτιάχνοντας οικισμούς, πολύ σημαντικές δωρές. Στη Σουηδία έχουμε το νοσοκομείο, υπάρχουν δρόμοι αφιερωμένοι στις χώρες αυτές. Επίσης έχουμε την Νορβηγία και την Ελβετία, η Ελβετία ως Ερυθρός Σταυρός, την Αμερική και το Ισραήλ, που ήρθε το πρώτο καράβι και βοήθησε την Κεφαλονιά. Αυτά λοιπόν όλα πρεσβεύουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αλληλεγγύη, η συναδέλφωση και η αλληλοϋποστήριξη. Αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη επέτειο που έχουμε. Και το τονίζουμε αυτό στην Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή τη διαταραχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε έναν πόλεμο. Και πώς συμπεριφέρεται κανείς, και οι Κεφαλονίτες δείξαν, οι πρόγονοί μας, και πάνω σε αυτό το πλούτο, τον πολιτιστικό, τον ανθρωπιστικό, εμείς σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Και έχουμε τη διαταραχή της φύσης,
σε ένα σεισμό, όπου έχουμε πάλι την συναδέλφωση και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Αυτές οι δύο οι έννοιες, λοιπόν, είναι οι βάσεις που φτιάχνουμε ένα δίκτυο, το Ring Rise Network. Το δίκτυο αυτό γίνεται ακριβώς για να ξεφύγει από τη δυνατότητα ενός Δήμου, μιας δημοτικής αρχής, η οποία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, και θέλουμε να διατηρηθεί αυτό το πράγμα. Θέλω να γίνει υπόθεση του κεφαλονίτη. Ξεκινάει με τη δημοτική αρχή, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι υπόθεση του κάθε κεφαλονίτη και του κάθε Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος συμμερίζεται αυτές τις ιδέες. Το τονίζω αυτό, διότι ο κύριος Παρίσης, ως δήμαρχος της Κεφαλονιάς, έχει βασική προτεραιότητα τον πολιτισμό. Βασική προτεραιότητα, τονίζω αυτό το πράγμα. Και επειδή υπάρχει υποστήριξη του κυρίου Δημάρχου, γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγουμε τα φτερά μας στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν, αφού γίνεται αυτό το συνέδριο, το οποίο αφού πήραμε το OK από τον πρόεδρο, διότι έτσι θέλαμε να γίνει, επαναλαμβάνω, δεν θέλαμε να είναι υπόθεση ενός κόμματος, μετά πήγαμε στα κόμματα. Πήγαμε στην κυρία Ποδηματά, στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Ποδηματά είναι κεφαλονίτισσα, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία αμέσως αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και τη στήριξε. Πήγαμε στον κύριο Χουντή, ο οποίος είναι του συνασπισμού, και αυτός με το ίδιο πάθος στήριξε αυτή την προσπάθεια. Πήγαμε στην κυρία Τσακαροπούλου, την Κρατσά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή με το ίδιο πάθος. Είναι απίστευτο, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που να είναι απέναντι σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως στον κύριο Χρυσόγελο των οικολόγων, ο οποίος πρωταγωνίστησε οργανωτικά, διότι οι πράσινοι, όπως προφανώς γνωρίζετε, έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οικολογικό κίνημα έχει πάρα πολύ ισχυρή φωνή. Και για μας είναι ιδιαίτερη τιμή, διότι πραγματικά δεν θα ήθελα να υπάρξει ούτε ένας πολίτης που πιστεύει ότι αυτό έχει πολιτική και όχι πολιτισμό. Γι' αυτό και εγώ αισθάνομαι διπλά υποχρεωμένος στον κύριο Χρυσόγελο, ο οποίος ανέλαβε το οργανωτικό κομμάτι να μαζέψει όλο αυτό το πρωτόκολλο που χρειάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνει αυτή η έκθεση και το συνέδριο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Αυτή την ιστορία τη στηρίζει ο ίδιος ο κύριος Σούλτς με ομιλία του για το συνέδριο αυτό. Όπως επίσης η κυρία Ρομπέρτα Αγγελίλη, και αυτή αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς, είναι Γερμανίδα, ο Τζιάνι Πιτέλα είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος. Εγώ με τον κύριο Νίκολα Τσενσίνη, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του Δήμου Κεφαλονιάς, άμυστος σύμβουλος, το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί έχει και αυτό το ρόλο του σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι άνθρωποι που έχουν γνώσεις, άνθρωποι που έχουν επαφές και μπορούμε και το προχωράμε αυτό το πράγμα. Και η κυρία Ελιζαμπέτα Τζιοντινέτ, φυσικά, που θα συντονίσει όλες αυτές τις ομιλίες. Θα γίνουν λοιπόν, ο τίτλος είναι Κεφαλονιά, το νησί της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του διαλόγου. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να προβάλλεται το νησί μας και στον τίτλο. Και βεβαίως ως υπότιτλος η ιστορία δείχνει το ευρωπαϊκό μέλλον. Δηλαδή μέσω της ιστορίας μας αυτή τη στιγμή ορίζεται το ευρωπαϊκό μέλλον όπως εμείς θα επιθυμούσαμε και όπως θα επιθυμεί και η ίδια η Ευρώπη που εκφράζεται μέσω του κ. Μάρτιν Σούλτς. Το συνέδριο αυτό θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Έχουν ειδοποιηθεί φυσικά όλοι οι ανάλογοι φορείς, ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς, για να παραστούν στο συνέδριο αυτό. Θα γίνει και μια έκθεση όπου θα είναι το Κοριαλένιο Ίδρυμα, που θα παρουσιαστεί η τραγωδία του Άκου και οι σεισμοί. Και επίσης θέλω να αναφέρω ότι την έκθεση θα την εγκαινιάσει ο κύριος Σούλτς, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα προβληθεί ένα φιλμ για την Κεφαλονιά. Και επίσης θα έχουμε συνεργασία με τον ΕΟΤ, συνεργασία με τις πρεσβείες, και ένα πράγμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι εμείς ως νησί θα πούμε ένα ευχαριστώ σε αυτές τις χώρες που βοήθησαν για τους σεισμούς. Αυτό το ευχαριστώ λοιπόν θα το πούμε εκεί που πρέπει να το πούμε. Και θα το πούμε στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο, με την παρουσία του κυρίου Σούλτς. Ακριβώς γιατί θέλω να δείξουμε το σεβασμό σε αυτές τις δωρές που γίνανε στην Κεφαλονιά, και αυτές οι χώρες, οι πρέσβεις των χωρών, έχουν κληθεί να τιμηθούν από το Δήμο Κεφαλονιάς εκεί, και μετά αυτοί φυσικά θα έρθουν και στην Κεφαλονιά, που θα γίνει ειδική εκδήλωση, όπου θα υπάρξει και ανάλογη πλακέτα που θα παρουσιάσει ο κύριος Παρίσης με την αναφορά των χωρών αυτών συγκεντρωτικά στο νησί μας, που θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση για το θέμα αυτό. Επίσης θα είναι μια αφορμή για να ανέβει η επισκεψιμότητα της Κεφαλονιάς, δημιουργώντας ιδιαίτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα, και γενικά είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς για αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, θα υπάρξει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου πριν. Πρόσκληση θα πάρουν όλοι, στην κυριολεξία όλοι, και πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα που επιθυμούν με την παρουσία τους να τιμήσουν αυτή τη μέρα της Κεφαλονιάς στην Ευρώπη, 26 Ιουνίου. Είναι μια διεθνής ημέρα για την Κεφαλονιά, για το διεθνές προφίλ της Κεφαλονιάς. Δεν έρχεται να υποκαταστήσει κάτι άλλο, έρχεται να συμπληρώσει όλη αυτή την πολύ καλή δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα άλλο ισχυρό συν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, το Κοριαλένιο Ίδρυμα, την Αντιπεριφέρεια Ιωνίων Νήσων,
τον κύριο Κουρί, ο οποίος στηρίζει αυτή την προσπάθεια, τον κύριο Σταύρο Τραυλό, τον πρόεδρο των αρχιτεκτώνων και μηχανικών, ο οποίος στηρίζει και αυτός αυτή την προσπάθεια και έχει σημασία αυτό, διότι μιλάμε για νοικοδόμηση, μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα που έκλεισε πρόσφατα μάτια της, ο κύριος... Ο κύριος Παυλάτος, ο κύριος Παυλάτος είναι μια κορυφαία προσωπικότητα στον χώρο της επιστήμης και στον χώρο της ανοικοδόμησης και θα τιμηθεί στις Βρυξέλλες η μνήμη του μέσω του κυρίου Τραυλού, παίζει και αυτό το σημαντικό του ρόλο. Φυσικά τα πνευματικά ιδρύματα του νησιού μας, τα ΤΕΗ, η Σχολή Δημοσίων Σχέσεων, η Σχολή Μουσικών Οργάνων, οι σχολές των ΤΕΗ θα βοηθήσουν πάρα πολύ για αυτή, διότι μας ενδιαφέρει να δείξουμε την Κεφαλονιά και του αύριο, όχι μόνο την Κεφαλονιά του χθες. Θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα της Εκοφόρμουλα, που είναι το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο κύριος. Ξεχνάω το όνομα, το παλικάρι που θα κάνει το. Θα φύγει από την Κεφαλονιά με κανό και θα πάει στη Βενετία. Νομίζω Ποταμιάνος λέγεται, ο γιος Τσιβώνης. Θα φύγει με κανό από την Κεφαλονιά και θα πάει στη Βενετία. Αυτό τα Extreme Sport θα ανακαλύψει το National Geographic. Και στη Βενετία θα είμαστε εμείς, αντιπροσωπεία της Κεφαλονιάς, να την υποδεχτούμε και όλα αυτά έχουν να δυναμώσουν την εικόνα της Κεφαλονιάς πάνω στην επικοινωνία. Και πολλά άλλα πράγματα. Το ειδικό σχολείο, την εκδήλωση που είχε χθες στο Δημοτικό Θέατρο, θα την παρουσιάσουμε και στις Βρυξέλλες. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ευαισθησία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης και πολλά άλλα πράγματα. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε επισήμανση, σε συνεργασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα τους συνεργάτες μου και μετά τους πολίτες. Βεβαίως, πολύ σωστά το λέει ο κύριος Μπαζίγος. Αυτό μετά, αυτή η έκθεση θα μεταφερθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, του κόσμου θα πω, και στην Αυστραλία θα πάει και στην Αμερική θα πάει, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, στα κοινοβούρια των χωρών αυτών και πηγαίνει εκεί ακριβώς για να αποτελεί κεντρική είδηση και να δείχνει το σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή θα ξεκινήσει και θα είναι μια διαρκής επενθύμηση για την Κεφαλονιά, του πολιτισμού της Κεφαλονιάς σε όλο τον κόσμο. Και θα είναι και η σημερινή Κεφαλονιά, βεβαίως. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Είναι το χθες, το σήμερα και το αύριο. Διότι η Κεφαλονιά είναι ένας τόπος που αναβλύζει ο πολιτισμός της. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή αυτό δεν έχουμε να κάνουμε παρά να το προβάλλουμε διεθνώς. Και αυτό κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.